Αραλούμενοι, τι είναι. Με αγανάκτηση. Παίζουμε τα νεύρα μας. Το πιο σίγουρο είναι θα μας στείλουν όλους στο ψυχιατρίο. Είμαι χιούμορ. Τη μία μέρα κοιμόμαστε αλλιώς, ξυπνάμε αλλιώς. Φορολογούμενοι πολίτες καταγγέλουν το αλαλούμ με τις αποδείξεις. Αλαλούμ κι εγώ το βλέπω, κόρη μου. Μαζεύω. Δηλαδή, άχρηστες είναι αυτές που μαζεύω. Άχρηστες. Ανάλογα με το τι λείπει στον καθένα, νομίζω, σκέφτονται και λένε: οκ, σήμερα όχι στο 50% τις αποδείξεις, αύριο ολόκληρες αποδείξεις, μεθαύριο δείξει. Αχ, να πάνε σε κανένα γιατρό μας και πλουτίσουν κι αυτοί. Η τελευταία πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προέβλεπε να μετράει μόνο το 50% των αποδείξεων από σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα. Επιτρέπεται να μην πιάνετε αυτές τις αποδείξεις. Τότε ποιος θα πιάνετε. Βενζινάδικο δεν πιάνετε. Αυτές δεν πιάνετε. Τότε θα πιάνετε. Τι θα πάω να αγοράσω εγώ που είμαι συνταξιούχος που παίρνω 750 ευρώ. Τώρα για το τι θα ισχύσει αύριο. Α, δεν ξέρω, δε. Τι να κάνω, το μάγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα το Υπουργείο Οικονομικών ξανασκέπτεται αν τελικά θα ισχύσει το μέτρο του 50% για σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα. Μέχρι χτες μας λέγανε ότι το 50% των αποδείξεων του σούπερ μάρκετ, δηλαδή των τροφίμων που παίρνουμε, ότι δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε. Μετά λέγανε ότι ναι, θα τις χρησιμοποιήσουμε. Τώρα το ξαναπήρανε πίσω. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο με τις αποδείξεις και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, υποστηρίζουν πολίτες. Αλλάζουν τα πάντα κάθε μέρα, δεν ξέρω πόσες φορές. Ανευθυνότητα μεγάλη. Και έλλειψη σοβαρότητας. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό αισθάνομαι σαν Έλληνας πολίτης φορολογούμενος που πιέζομαι αφόρητα για να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου και έχω απέναντί μου τους πολιτικούς οι οποίοι παίζουν με τα νεύρα μου. Τη μία παίρνουν ένα μέτρο, την άλλη το αιρούν. Το ξαναπαίρνουν. Ακούνε το. Ο σκοπός είναι πριν πάρουν το μέτρο να έχουν το σφιγμό της κοινωνίας. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσες με το 10% του εισοδήματός τους και με ανώτατο όριο τα 10.500 ευρώ. Εάν συγκεντρώσουν περισσότερες, δεν θα έχουν κανένα όφελος, ενώ αντιθέτως, αν συγκεντρώσουν λιγότερες, θα τους επιβληθεί πρόστιμο 22%. Θα τις βράσουμε και θα πιούμε το ζουμί τους και να βάλουν λίγα μυαλό αυτοί όλοι τους.